Το ερώτημα αυτό είναι εξαίρεση πάνω στο βασικό συντακτικό της κατηγορηματικής λογικής και μας λέει για την πρώτη uh, άσκηση ότι ο τύπος υπάρχει χ για κάθε ψ, υπέχει ψ, συνεπάγει άρχι, ψη, ότι είναι πρόταση. Εντάξει. Τώρα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε από τον ορισμό της πρότασης είναι ότι η πρόταση είναι ένας τύπος ο οποίος δεν έχει ελεύθερες μεταβλητές. Εντάξει. Άρα, αυτός ο τύπος εδώ δεν θα είναι πρόταση διότι έχει ελεύθερη μεταβλητή να το δούμε λίγο το κολοκύθι. Έχουμε και λέμε ότι η εμβέλεια αυτού εδώ του για κάθε, εκείνη το κλειδί βασικά, σταματάει στον πρώτο διμελή σύνδεσμο που συναντά. Δηλαδή φτάνει μέχρι εδώ η εμβέλειά του. Ε. Αυτό σημαίνει ότι το νόημα της μεταβλητής χ αυτής καθορίζεται από τον εξωτερικό ψωδίκτη, όπως και το νόημα αυτής εδώ της μεταβλητής χ, αλλά αυτή εδώ η μεταβλητή ψ, έτσι, καθορίζει το νόημα αυτής της εμφάνισης μεταβλητής ψ. Αντίθετα, αυτή εδώ η εμφάνιση είναι ελεύθερη εμφάνιση μεταβλητή και αυτό σημαίνει ότι κατευθείαν το ερώτημα είναι λάθο. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Μα δίνει δύο τύπου και μα ρωτάει αν είναι λογικά ή ισοδύναμοι. Είναι σωστό το ερώτημα και ίσω να το βλέπει και εύκολα σχετικά γιατί αυτό που έχει κάνει είναι ότι έχει κάνει αλφαβητική παραλλαγή. Δηλαδή έχει μετονομάσει τι μεταβλητέ και έχει πει τη μεταβλητή χ την έχει πει ψ και τη μεταβλητή ψ την έχει πει χ. Α, φυσικά έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό εδώ και μάλιστα να το δείξουμε και λίγο έτσι όπου χ βάζω ψ και όπου ψ βάζω χ και βγαίνει ακριβώς το ζητούμενο παρατηρήστε το λίγο έτσι έχουμε εδώ για κάθε ψ π του ψ κόμμα και εδώ πέρα όπου ψ βάζω το χ υπάρχει χ και εδώ μπαίνει το χ έτσι άρα λοιπόν όντω οι δύο αυτοί τύποι είναι λογικά ισοδύναμοι και πάμε τώρα στο τρίτο και στο τέταρτο ερώτημα, τα οποία παίζουν γενικώ με του νόμου κατανομή ποσοδίκτη. Εντάξει. Δηλαδή, τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι ο τύπο για κάθε χ για κάθε ψ που έχει ψ ώρα είναι η λογικά ισοδύναμος με τον τύπο για κάθε χ για κάθε ψ που έχει ψ και ώρ, ε, μάλλον για κάθε χ για κάθε ψ άρκου ψ. Δηλαδή, είναι σαν να έχει κατανείμει του ποσοδίκτε στα δύο κατηγορήματα τα οποία όμως ενώνονται με το OR, έτσι θα πρέπει να απαντήσουμε εδώ πέρα ότι αυτό εδώ πέρα είναι λάθος το ερώτημα, γνωρίζουμε ότι το για κάθε μπορεί να κατανεμηθεί με το και από τους νόμους κατανομής και το υπάρχει ότι μπορεί να κατανεμηθεί με το OR, εντάξει. Άρα λοιπόν το επόμενο ακριβώς ερώτημα που έχει το υπάρχει με το OR θα είναι και αυτό σωστό με τη σειρά του. Τώρα, για λόγους συνέπεια, το τάρτο είναι νόμο κατανομή καθαρό. Το τρίτο ερώτημα, πάντω, μπορεί να καταρριφθεί με ένα αντιπαράδειγμα. Εντάξει? Δηλαδή, έχουμε ότι για κάθε χ για κάθε ψ, π του χ, ψ, or r του χ, ψ, αυτό εδώ ο τύπος λοιπόν, αν είναι λογικά ισοδύναμος με τον τύπο στα δεξιά και έχουμε και λέμε λοιπόν ότι αυτόν εδώ τον τύπο μπορώ να τον βγάλω να είναι αλήθεια με τον εξή τρόπο. Φαντάσου ότι έχουμε όλους του συνδυασμούς τιμών που μπορούμε να φτιάξουμε για το χ και το ψ, μπορεί να είναι άπειρη, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι θα πάρω ένα συνδυασμό τιμών, ας πούμε για χ ίσον 1 και ψ ίσον 1 και θα βάλω σε αυτόν εδώ το συνδυασμό να είναι αλήθεια το π του χ ψ και θα βάλω να είναι ψέμα το R του χ,ψ. Άρα λοιπόν ο τύπος θα βγαίνει αληθής και θα πάρω κι άλλο ένα συνδυασμό τιμών και θα το κάνω ανάποδα. Δηλαδή θα βάλω ψέμα να είναι το π του χ,ψ και θα βάλω να είναι αλήθεια το R του χ,ψ. Σε όλους τους άλλους συνδυασμούς οι οποίοι υπάρχουν τα χώνω και τα δύο να είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν πράγματι ο τύπος ισχύει κάτω από αυτήν την ερμηνεία στην οποία εργάζομαι αυτή τη στιγμή. Τώρα, με αυτήν την ερμηνεία όμως τη συγκεκριμένη την οποία κατασκευάσαμε, έχουμε ότι ο τύπος για κάθε χ, για κάθε ψ, π του χ, ψ είναι ψευδής. Γιατί είναι ψευδής, είναι ψευδής, είπαμε, για χ ίσον 1, ας πούμε, και ψ 1. Σε αυτή που κατασκευάσαμε νωρίτερα. Ε, sorry, για χ ίσον 1 και ψ 2. Αυτό έφτιαξα προηγουμένως. Χ ίσον 1, ψ 2. Άρα, λοιπόν, ο τύπος αυτός είναι ψευδής. Επίσης, ο τύπος για κάθε χ, για κάθε ψ, είναι και αυτός ψευδής. Γιατί, γιατί δεν ισχύει για χ ίσον 1 και ψ ίσον 1. Άρα λοιπόν το λογικό or αυτών των δύο τύπων είναι και αυτό με τη σειρά του ψευδές. Συνεπώς το ερώτημα το 3 είναι λάθος και δώσαμε και ένα αντιπαράδειγμα για λόγους συνέπειες. Το τέταρτο ερώτημα ξαναλέω είναι σωστό. Απευθείας εφαρμογή του νόμου κατανομής ποσοτήτων.